Και όντως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαμε και αυτό που περιμέναμε. Βέβαια, να υποθούν και κάποια πράγματα. Είπαμε ότι θα διαπραγματευτούμε εντός της Ευρωζώνης και εντός του Ευρώ. Δεν είπαμε τίποτα διαφορετικό με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εκτιμήσαμε, και εδώ τελικά απεδείχθη και θα εξηγήσω γιατί, ότι οι εκτιμήσεις μας ήταν λάθος, ότι θα επικρατούσε ο ορθός λόγος και το δίκαιο και ότι αυτά που ζητούσαμε από τους εταίρους μας θα γινόταν δεκτά. Είναι βέβαιο και ομολογείται από όλους τους έγκριτους οικονομολόγους σε διεθνές επίπεδο ότι η συνταγή που ακολουθήθηκε με τα δύο προηγούμενα μνημόνια ήταν λαθασμένη. Δηλαδή, οι επιδιώξεις των μνημονίων αυτών, η βία δημοσιονομική προσαρμογή με εσωτερική υποτίμηση και λιτότητα δεν είχε αποδώσει σχεδόν τίποτα, δεδομένου ότι εξακολουθούσαμε να είμαστε σε κρίση για όλα τα χρόνια του μνημονίου. Πιστεύαμε λοιπόν και εκτιμήσαμε ότι ο ορθός λόγος και το δίκαιο θα επικρατούσαν. Δυστυχώς όμως είχαμε μια λησαλέα, αν και πάλι κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων που ήταν σκληρότατες, ομολογήθηκε από το σύνολο περίπου της διεθνούς κοινότητας ότι όντως τα αιτήματά μας ήταν δίκαια και ορθά. Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην Ευρώπη, η οποία είχε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και πρόγραμμα από αυτή που επικρατούσε και εξακολουθεί να επικρατεί μέχρι και σήμερα, δηλαδή δημοσιονομική σταθερότητα, λιτότητα και εσωτερική υποτίμηση. Δώσαμε σκληρές μάχες, δυστυχώς όμως, επειδή μέλημα της διεθνούς οικονομικής ελίτ, της οικονομικής ελίτ της Ευρώπης, και των ακραίων συντηρητικών κύκλων της Ευρωζώνης ήταν να στερήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ οποιαδήποτε επιτυχία στο θέμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, είχαμε μία στεναρή αντίδραση από την πλευρά τους που δυστυχώς μας οδήγησε στην σημερινή κατάσταση. Δώσαμε μάχες. Δυστυχώς όμως για να κρατήσουμε όρθια τη χώρα, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, αναλάβαμε την φοβερή ευθύνη να υπογράψουμε τη νέα συμφωνία. Λοιπόν, πιστεύουμε όμως ότι πετύχαμε και πάρα πολλά σημαντικά πράγματα και στην Ευρωζώνη, αλλά και σε διεθνές οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωζώνης ότι η συνταγή που ακολουθείτε δεν είναι μονόδρομος. Στην πορεία γίναν σύμμαχοί μας, και αυτό να μην το υποτιμήσουμε, γίναν σύμμαχοί μας η Γαλλία και η Ιταλία, που κι αυτές άρχισαν πια να εστερνίζονται τις δικές μας απόψεις. Και με το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ρογμές στο οικοδόμημα της Ευρωζώνης.